Εισερχόμεθα στον κατάλογο των ομιλητών επί των άρθρων, ο κύριος Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού έχει το λόγο. 8 λεπτά, κύριε συνάδελφε, επίσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε... Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, εκτός φυσικά από τον ακραίο κύριο Τσίπρα, ο οποίος να θεωρεί τις διατάξεις του νομοσχεδίου ως σύγχρονες, όπως χαρακτηρίζονται στην επικεφαλίδα του νομοσχεδίου σας, κύριε Υφυπουργέ. Νεοταξίτικες, ναι. Νεορατσιστικές, ναι. Παγκοσμιοποιητικές, ναι. Σύγχρονες όμως όχι. Με αυτό το νομοσχέδιο που φέρατε, ομολογείτε ότι όταν υπερψηφίζατε πριν 5 χρόνια την αρχή της καταγωγής του δικαίου του αίματος, όπως λέγατε τότε, τότε ήσασταν ρατσιστές. Σήμερα έρχεστε και εφαρμόζετε την αναχρονιστική και φεουδαρχική αυτή αρχή του εδάφους, όπου ο κάθε άνθρωπος ανήκει εκεί που έτυχε να γεννηθεί. Μόνο οι οπισθοδρομικοί, αυταρχικοί, μεσαιωνικοί φεουδάρχες είχαν επινοήσει κάτι ανάλογο, ενώ δεν μας λέτε και το άλλο. Με το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και εδώ επικαλούμε την εμπειρία του καθηγητή του κυρίου Παυλόπουλου, την οποία επικύρωσε η Ελλάδα στις 2/12/92, όλα τα παιδιά, ακόμα και αν οι γονείς τους είναι παράνομοι μετανάστες, κυρία Υπουργέ, έχουν δικαίωμα εγγραφή στο σχολείο. Άρα όλα τα παιδιά όλων των μεταναστών και όχι μόνο των νομίμως εδώ, είτε απλά παρακολουθούν τάξη του Δημοτικού, θα αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια η κτήση της ηθαγένειας θα απονέμεται και σε όλη την οικογένεια του ανηλίκου τέκνου, αφού την ηθαγένεια αποκτά και όποιος έχει τη γονική μέρημνα τέκνου ελληνικής ηθαγένειας, αν μπορείτε, διαψεύστε το. Απ' την άλλη, και παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, δεν μας δείξατε έναν μετανάστη που να ήρθε νομίμως στην Ελλάδα. Έναν, ξέρετε, έναν. Μπορείτε να μου δείξετε έναν που ήρθε νομίμως στην Ελλάδα. Μπήκανε όλοι με τσαμπουκά, πηδώντας σειρματοπλέγματα, ερχόμενοι με βάρκες, προωθούμενοι από Τούρκους δουλεμπόρους. Ήρθανε όλοι αυτοί που μας λέτε ότι είναι νόμιμοι, νομιμοποιήθηκαν στη συνέχεια με τις γνωστές διαδικασίες του τρυφερού ελληνικού κράτους και με τα γνωστά και με τους γνωστούς τρόπους. Όλοι αυτοί που ήρθανε, κάνανε κουρελόχαρτα τους νόμους που ψηφίζουμε εδώ πέρα. Ένα νόμο μπορείτε να μας πείτε? Νόμιμοι ήταν οι Έλληνες που πήγανε στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, η Ανθρακορίχη, στην Αυστραλία. Νόμιμοι ήταν. Δεν μπήκανε με τσαμπουκά στις ξένες χώρες, δεν καταπάτησαν νόμους, δεν σκότωσαν, δεν βίασαν οι Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στη Σουηδία. Πήγαμε στο Βέλγιο, γραφτήκαμε στο Δήμο, πήραμε ταυτότητα, βάλαμε το όνομά μας έξω από το κουδούνι, δεχόμαστε τους ελέγχους της αστυνομίας, μας ήξεραν και τους ξέραμε. Ούτε ψήφο στις δημοτικές πήραμε, ούτε ηθαγένεια μας έδωσαν, και με ευκαιρία να πω ότι χθες μου θυμήσατε Βελγίδα υφυπουργό εσωτερικών, όχι μόνο λόγω του φυσικού της εμφάνισή σας, η οποία παραπέμπει έτσι σε κάτι κεντροευρωπαϊκό, αλλά με αυτά που είπατε. Μου θυμίσατε Βελγίδα υφυπουργό εσωτερικών. Εδώ οι Έλληνες του Βελγίου διαμαρτύρονται για αυτά που σας είπα χθες. 2 εκατομμύρια άνθρωποι μπήκαν απρόσκλητοι σε αυτή τη χώρα και από πάνω έχουν και παράπονα. Δηλαδή, ο ξεζουμισμένος ελληνικός λαός τι να πει, που με τον ιδρώτα του κυρία υφυπουργέ δίνει 26,7 εκατομμύρια ευρώ απάντηση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. 26,7 εκατομμύρια ευρώ για τη σύντηση των λαθρομεταναστών. Με συγχωρείτε, λαθρομετανάστες τους λέτε εσείς εδώ, Υπουργείο Εσωτερικών. Δικό σας έγγραφο είναι, κυρία Υφυπουργέ, του Υπουργείου Εσωτερικών. Το καταθέτω στα πρακτικά με υπογραφή του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Εσείς τους αποκαλείτε λαθρομετανάστες. Δεκάρα φυσικά δεν μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως με πληροφορεί ο κύριος Ραγκούσης, αυτή είναι η περίφημη κοινοτική αλληλεγγύη. Άρα τα νοσοκομεία δουλεύουν και τους περιθάλπτουν δωρεάν, τους λαθρομετανάστες όπως τους λέτε εσείς, οι δάσκαλοι και τα σχολιά μας δουλεύουν δωρεάν για εκείνους, οι δημόσιες υπηρεσίες λυγίζουν από το βάρος 11 εκατομμυρίων Ελλήνων συν 2 εκατομμυρίων ξένων που μπήκαν με το έτσι θέλω στην πατρίδα μας, και όχι μόνο με το έτσι θέλω, αλλά τους συνταξιοδοτούμε και από πάνω. Καταθέτω άλλη απάντηση του πολύ σοβαρού πολιτικού που λέγεται Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με ενημερώνει, δεν φταίει αυτός γι' αυτό. Με ενημερώνει ότι Βούλγαροι, Πολωνοί και Ρουμάνοι πήραν χιλιάδες συντάξεις. Καταθέτω την επίσημη απάντηση στη Βουλή. Υπουργείο Εργασίας είναι. Δικό σας είναι. Δικό σας έγγραφο είναι. Και άλλες 2.400 αποφάσεις για Βούλγαρους, Ρουμάνους και Πολωνούς για συνταξιοδοτήσεις. Και ευτυχώς που εμφανίστηκε μαζί μου σε πάνελ ο κύριος Λοβέρδος και προς τιμήν του είπε ότι θα αρθεί αυτή η αδικία. Διότι οι Έλληνες δεν μπαίνουν συντάξεις, δουλεύουν μια ζωή, τους λένε ότι τους λείπουν ένσημα, βρίσκονται συνέχεια μπροστά σε αδιέξοδο. Αλλά βλέπω, παρότι έχετε Έλληνες πολίτες τσακισμένους στη δουλειά επί χρόνια, βλέπω ότι οι Βούλγαροι, Ρουμάνοι και οι Πολωνοί με 300 μέρες εργασίας μόνο παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ. Αυτό αναφέρει ο κύριος Λοβέρδος. Και προς τιμήν του είπε θα το καταργήσει. Αυτό αναφέρει ο κύριος Λοβέρδος. Με 300 μέρες εργασίας στην Ελλάδα παίρνουν αυτή σύνταξη και οι Έλληνες δεν παίρνουν τίποτα. Όσο για τα άρθρα 14, 15, 16 μέχρι και το 21, τα οποία αφορούν στα δικαιώματα του εκλέγει και εκλέγεστε, ακόμα δεν πήραμε απάντηση τι θα γίνει όταν οι ακραίοι
και εξτρεμιστές της Θράκης αποφασίσουν να βρουν σημεία συνεργασίας με ελληνοποιημένους μετανάστες. Για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί έτσι υπάρχει αυτή η αγάπη και του δίνεται 25% των εσόδων από τα παράβολα για να πηγαίνουν για την επιχορήγησή του. Και από την ευκαιρία να ρωτήσω και κάτι. Ο πρόεδρος του ΗΜΕΠΟ αντικαταστάθηκε από εσάς. Σας επιτρέπω να με διακόψετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν ο πρόεδρος του ΜΕΠΟ, μου είπατε χθες να ρωτήσω τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν ρωτάω τον κύριο Παυλόπουλο, ρωτάω εσάς. Πού είσαστε υφυπουργός εσωτερικών, αντικαταστάθηκε ο κύριος Ζαβός. Ακούτε κύριε Παυλόπουλε. Σας παρακαλώ να απαντήσετε μετά γιατί με παρέπεψε σε εσάς εχθές η κυρία Τζάκρη. Ρωτάω. Ο κύριος Ζαβός παραμένει στη θέση του, έτσι. Ωραία. Ωραία, γιατί μου παραπέμψατε στον κύριο Παυλόπουλο και βλέπετε ότι ο κύριος Ζαβός παραμένει στη θέση του. Όμως δεν μάθαμε και τίποτα για το 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες, δικό σας όρος, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, τον οποίο εξακολουθεί να ζει και επιβαρύνει αυτό το 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες στις δομές του κράτους, να διώχνει εκτός Ελλάδος 10 πολύτιμα δισεκατομμύρια το χρόνο με τα εμβάσματα σε τρίτες χώρες, να επιβαρύνει τα μαγαζιά με το παραεμπόριο που κάνει και με όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας είπατε και τι θα κάνετε με αυτούς που μπήκαν επειδή έτσι ήθελαν στην Ελλάδα, κάνοντας πλούσιους τους Τούρκους δουλέμπορους. Δεν μας είπατε τι θα γίνουν και όσοι αυτοί που μπαίνουν καραβιές από την Τουρκία και είναι, όπως λέει το περιοδικό στρατηγική, το έγκυρο περιοδικό στρατηγική, πολλοί από αυτούς άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Κάνετε κανέναν έλεγχο, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι όλοι αυτοί που μπαίνουν είναι άνθρωποι αναξιοπαθούντες, άνθρωποι που υποφέρουν. Μπορείτε να μας αποκλείσετε ότι υπάρχουν μεταξύ αυτών άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, όπως αναφέρει το περιοδικό στρατηγική, και το συνδέει με το φασιστικό, το γνωστό φασιστικό σχέδιο Βαριοπούλα, το οποίο απεργάζονταν κάποιοι στην Άγκυρα για να αποκόψουν το Βόρειο Εύρο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Αποκαλύφθηκε το σχέδιο Βαριοπούλα. Αυτά αναφέρει το περιοδικό στρατηγική, κανείς δεν το διέψευσε. Δεν μας είπατε, κυρία Υπουργέ, επίσης, που βρήκατε και 65.000 ευρώ για εκείνο το πανηγυράκι με τα φαγητά, τα κλαμπατσίμπαλα, τα παζάρια και τα τραγούδια για την ημέρα του μετανάστη. Καταθέτω, κυρία Υπουργέ, έγγραφο με την υπογραφή σας. Θεοδώρα Τζάκρη, υπουργός. 65.000 ευρώ βρήκατε, κυρία Τζάκρη, για το πανηγυράκι με τις κουζίνες, τα κλαμπατσίμπαλα, τα τραγουδάκια από ένα κόσμο και σε μια οικονομία που δεν υπάρχει σ' άλλο, όπως μας λέτε. Πού βρήκατε τόσα λεφτά και δώσατε για την ημέρα του μετανάστη? Δεν μας είπατε επίσης που πήγε το κεντρικό σύνθημα του ιδρυτή σας και πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος μας έλεγε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτή την Ελλάδα λοιπόν, που στην καλύτερη περίπτωση θα ανήκει σε φιλέλληνες, για να μην πω σε ορισμένες περιπτώσεις, στη χειρότερη περίπτωση θα ανήκει και σε μισέλληνες, και κάποιοι θα δουλεύουν για τη διάλυσή της, δεν τη θέλουμε. Και μαζί μας δεν τη θέλει και το 85% του ελληνικού λαού, όπως φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων σας, και ας έχει η κυρία Αφροδίτη Αλσαλέχ διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο τη ΛΑΟΣ. Κύριε Βελόπουλε από τη Θεσσαλονίκη, 8 λεπτά και για εσάς. Μισό λεπτό, κύριε Βελόπουλε, για η κυρία Υπουργός να πάρει το λόγο. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Το παραπέμψω επίσης θα το απαντήσει ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Προκώσης Παυλόπουλος, και για τα 65.000 ευρώ. Να σας πω εδώ, κύριε Βαλιώτη, ότι πρόκειται για χρήματα που βγήκαν από το Ταμείο Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο η χώρα μας πρότεινε το 2007 και εγκρίθηκε το 2008 και υλοποιήθηκε το 2009. Δεν μου ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη μου. Βρήκα μια κατάσταση ήδη δρομολογημένη. Είχε επισπευθεί, είχε εγκριθεί, είχε προκηρυχθεί, ακολουθείται μια διαδικασία. Επομένως, παραπέμπω συνολικά και γι' αυτό το θέμα να σας απαντήσει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος στην απάντησή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό.